Ο το κείμενό μας για σήμερα θα είναι Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφια 1 έως και 6. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ήθε να υποφέρετε για λίγο την αφροσύνη μου και όντως με υποφέρετε. Επειδή είμαι ζηλότυπος προς εσάς, με ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας αραβώνιασα με έναν άντρα, για να σας παραστήσω αγνή παρθένα στον Χριστό. Αλλά φοβάμαι, μήπως όπως το φίδι εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, διαφθαρεί έτσι ο νου σας μακριά από την απλότητα που υπάρχει στο Χριστό. Επειδή αν αυτός που έρχεται κηρύττει σε εσάς έναν άλλον Ιησού που εμείς δεν κήρυξαμε, ή λαβαίνετε ένα άλλο πνεύμα που δεν λάβατε, ή ένα άλλο Ευαγγέλιο που δεν δεχτήκατε, καλώς θα το υποφέρατε. Άλλωστε, χάζομαι ότι δεν είμαι σε τίποτα κατώτερος από τους πρώτους τους Αποστόλους, αν και είμαι ανεκπαίδευτος στον λόγο, όχι όμως και στη γνώση. Αλλά με κάθε τρόπο φανερωθήκαμε προς εσάς σε όλα. Αμήν». Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε την εκκλησία στην Κόρινθο. Πήγε στην Κόρινθο στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, έμεινε στην Κόρινθο για περίπου 1,5 χρόνο, κήρυξε το Ευαγγέλιο και ξεκίνησε εκεί την εκκλησία. Τώρα έχουν περάσει μερικά χρόνια από τότε. Ο Παύλος σε αυτό το σημείο που γράφει αυτή την επιστολή βρίσκεται στη Μακεδονία και ακούει ότι έχει συμβεί κάτι απέσιο. Η εκκλησία της Κορίνθου, ή τουλάχιστον πολλοί μέσα στην Κορινθιακή εκκλησία, έχουν πλανηθεί από κάποιους ψευδοδιδασκάλους που έχουν έρθει στην εκκλησία. Από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι ήταν μάλλον οι Ιουδαίζοντες. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν τον όρο. Ποιοι ήταν βασικά οι Ιουδαίζοντες, επειδή είναι ο όρος που εμείς τον βγάλαμε. Ήταν άνθρωποι που έλεγαν ναι, ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, αλλά πρέπει να είσαι Ιουδαίος για να σωθείς. Ή τουλάχιστον το να είσαι Ιουδαίος είναι πιο πνευματικό. Οπότε θα ήταν καλό αν ήσασταν Ιουδαίοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει στην Κόρινθο και για να προωθήσουν τη δική τους διδασκαλία, που είναι προφανώς διαφορετική από του Παύλου, πρέπει να υπονομεύσουν τον Παύλο. Οπότε αυτοί κηρύττουν τα δικά τους, αλλά μιλάνε ενάντια στον Παύλο και ενάντια στη δική του διδασκαλία. Και αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, καυχόντουσαν για την πνευματική τους ανωτερότητα και καυχόντουσαν για τις ρητορικές τους ικανότητες. Ο Παύλος συνεχώς αναφέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι ο Παύλος δεν είναι καθόλου καλός κήρυκας. Δεν είναι σαν εμάς, ο Παύλος είναι κατώτερος στα πάντα. Και γενικώς, σε αυτούς τους ανθρώπους άρεσε η κάθισης για τον εαυτό τους. Αν θυμάστε το κεφάλαιο 10, φαίνεται πως ολόκληρο το κείμενο είχε να κάνει με την κάθισης. Ο Παύλος μισεί την κάθισης. Αλλά εδώ τώρα είναι το δύσκολο. Οι ψευδοδιδάσκαλοι έλεγαν εμείς είμαστε σωστοί διδάσκαλοι και ο Παύλος δεν είναι. Οπότε τώρα ο Παύλος πρέπει να πει όχι, εγώ είμαι ο αληθινός δάσκαλος και αυτή δεν είναι. Εγώ είμαι ο αληθινός Απόστολος. Εγώ διδάσκω την αλήθεια. Αλλά πώς γίνεται τώρα να προωθήσεις τον εαυτό σου ή τη δικιά σου διδασκαλία σε σύγκριση με τους άλλους χωρίς να πέφτεις μέσα στο ίδιο, χωρίς να πέσεις στην παγίδα και να κάνεις το ίδιο πράγμα με αυτούς. Αυτοί μιλάνε για το πόσο καλή είναι σε αντίθεση με τον Παύλο και ο Παύλος πρέπει να πει όχι, εγώ είμαι καλός και όχι αυτή. Οπότε τώρα τι να κάνει? Πώς μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς να καυχηθεί σε κάποιο βαθμό για να μπορέσει να δείξει ότι αυτοί κάνουν λάθος? Οπότε αυτό που θα κάνει είναι το εξής. Θα παίξει με τους κανόνες τους και θα καυχηθεί, αλλά συνεχώς θα λέει ξέρω ότι γίνομαι ανόητος. Κοιτάξτε λίγο το εδάφιο 17. Εδώ στο κεφάλαιο 11. Το εδάφιο 17. Προετοιμάζεται να καυχηθεί και λέει αυτά που λέω δεν τα λέω σύμφωνα με τον Κύριο. Αλλά ως άφρονας με τούτο το θάρρος της καύχησης. Οπότε λέει εντάξει τώρα θα καυχηθώ, αλλά δεν μιλάνε έτσι οι χριστιανοί. Εγώ τώρα θα μιλάω σαν άφρονα, σαν ανόητος. Και όταν τελειώνει με την καύχησή του στο κεφάλαιο 12, κοιτάξτε το εδάφιο 11. Κεφάλαιο 12, εδάφιο 11. Λέει, έγινα άφρονας με το να καυχόμαι. Εσείς με αναγκάσατε. Εντάξει. Έχω γίνει ανόητος, κάθομαι εδώ πέρα και καυχόμαι, δεν ήθελα να το κάνω. Αλλά εσείς με αναγκάσατε να το κάνω.
Οπότε δεν θέλει να το κάνει. Αλλά θα το κάνει. Οπότε τώρα, καθώς ξεκινάμε το κεφάλαιο 11, ετοιμάζεται να καυχηθεί και λέει στο εδάφιο 1, ήθελε να υποφέρετε για λίγο την αφροσύνη μου. Ανοιχτείτε λίγο την ανοησία μου. Και ανοησία του είναι ότι θα κάτσει να καυχηθεί, επειδή πιστεύει ότι είναι ανοησία. Αλλά αν θέλετε να το κάνω, εντάξει. Θα καυχηθώ για σας. Αλλά είναι αφροσύνη. Και μετά λέει, και όντως με υποφέρετε. Νομίζω το πετάει αυτό. Επειδή οι Κορίνθιοι τόσο καιρό ακούνε αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους που λένε, μην ακούτε τον Παύλο, είναι ανόητος. Και λέει, ήδη νομίζετε ότι είμαι ανόητος, οπότε ας με υποφέρετε άλλο λίγο. Ήδη τόσο καιρό με υποφέρετε. Ο Παύλος είναι υπερβολικά ειρωνικός σε αυτά τα 4 κεφάλαια. Γι' αυτό τους λέει, τόσο καιρό με υποφέρετε. Άρα άλλο λίγο δεν πειράζει. Το ξέρω, είμαι ανόητος. Άντε, πες μας, ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Παύλο. Γιατί μιλάς έτσι. Γιατί σκοπεύεις να καυχηθείς και να είσαι άφρονας. Θα σας πω. Ποιο είναι το πρόβλημα. Εδάφιο 2. Επειδή είμαι ζηλότυπος προς εσάς. Με ζηλοτυπία Θεού. Σταματάμε εκεί μια στιγμή. Πολλοί άνθρωποι, όταν σκεφτόμαστε τη λέξη ζηλοτυπία, αυτομάτως σκεφτόμαστε ότι μιλάμε για κάτι κακό. No, no, no. Αυτομάτως σκεφτόμαστε ότι μιλάμε για κάτι το αμαρτωλό. Η ζηλοτυπία είναι κακό πράγμα. Και είναι αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές στις ανθρώπινες σχέσεις η ζηλοτυπία συνήθως είναι αμαρτωλό πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος ζηλεύει κάποιον άλλον, όταν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει και εστιάζουν μόνο σε αυτά που θέλουν οι ίδιοι, φυσικά αυτή η ζηλοτυπία είναι αμαρτωλή. Αλλά υπάρχει κάτι που ονομάζουμε ζηλοτυπία Θεού. Διαβάζουμε τις 10 εντολές πριν από λίγο καιρό. Και στη δεύτερη εντολή, η οποία απαγορεύει την ιδωλολατρία, ο Θεός λέει, δεν θα φτιάξετε εικόνες, ομοιώματα, δεν θα τα προσκυνήσετε, δεν θα τα λατρέψετε, επειδή εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας, είμαι ζηλότυπος Θεός. Και δεν είναι η μόνη φορά που ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία. Συνήθως αναφέρεται όταν μιλάει για την ιδωλολατρία, όταν ο λαός σου στέφεται σε ψεύτικους θεούς. Να σας δώσω άλλο παράδειγμα, στην Έξοδο κεφάλαιο 34. Στην Έξοδο 34, ο Θεός μιλάει στο Ισραήλ, καθώς ετοιμάζονται να μπουν στη γη της επαγγελίας, και λέει: όταν μπείτε στη γη, μην κάνετε καμία συμφωνία με τους λαούς που υπάρχουν εκεί, καταστρέψτε τους βωμούς τους και τα είδωλά τους, και λέει: δεν θα λατρέψετε άλλον Θεό, επειδή ο Κύριος, που το όνομά του είναι ζηλότυπος, είναι ζηλότυπος Θεός. Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχει σωστή ζηλοτυπία. Ο Θεός έδωσε στο Ισραήλ όλα όσα είχαν. Αυτός τους έκανε έθνος. Έκανε διαθήκη μαζί τους και συμφώνησαν να τον αγαπούν και να τον υπακούν. Και τους έδωσε γη και υγεία και αγαθά από τη χάρη του. Και μετά το να στραφούν και να προσκυνήσουν είδωλα είναι εξωφρενικό. Υπάρχει σωστή ζηλοτυπία. Όταν κάποιος που τον αγαπάτε, που στην περίπτωση του Θεού, υπάρχει κάποιος που τον αγαπάτε και αυτός ο άνθρωπος σας χρωστάει τα πάντα, και μετά στρέφονται εναντίον σας και σας προδίδουν. Είναι φυσιολογικό να έχει σωστή ζηλοτυπία. Επειδή ανήκουν σε σένα και όχι σε κάποιον άλλον. Και ο Παύλος εδώ μας λέει ότι έχει αυτή τη ζηλοτυπία Θεού προς τους Κορινθίους. Αγαπάει τους Κορινθίους και θέλει το καλύτερο για αυτούς και δεν μπορεί να πιστέψει ότι τόσο εύκολα πλανώνται και ακολουθάνε κάποιον άλλον, κάποιον αιρετικό. Στην Παλαιά Διαθήκη, η ζηλοτυπία του Θεού για το Ισραήλ συχνά παρουσιάζεται, ο όρος ζηλοτυπία χρησιμοποιείται συνήθως όταν μιλάει μεταφορικά για το γάμο. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός παρουσιάζεται ως ο γαμπρός και το Ισραήλ ως η νύφη. Και είναι εντελώς φυσιολογικό για έναν άντρα, αν η γυναίκα του αποφασίσει να φύγει και να κοιμηθεί με ένα σωρό άλλους άντρες, είναι εντελώς φυσιολογικό για τον άντρα να είναι ζηλότυπος, επειδή είναι δική του γυναίκα. Έχουν διαθήκη μαζί. Τώρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη, η μεταφορά του γάμου μετατοπίζεται, ο Χριστός είναι ο νυμφίος και η Εκκλησία είναι η νύφη του. Και ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα της Εκκλησίας ως νύφη του Χριστού και χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα στο επόμενο εδάφιο. Και ο Παύλος παρουσιάζει τον εαυτό του ως πατέρα της νύφης
επειδή αυτός είναι που ξεκίνησε εκεί την εκκλησία, και είναι δουλειά του ως πατέρας της νύφης να παραδώσει την νύφη στο γαμπρό. Οπότε λέει το εξής στο εδάφιο 2. Λέει, μη ζηλότυπος προς εσάς με ζηλοτυπία Θεού. Γιατί? Επειδή σε σαραβώνια σας έναν άντρα, για να σας παραστήσω αγνή παρθένα στο Χριστό. Στο αρχαίο Ισραήλ, οι αραβώνες ήταν υπερβολικά δεσμευτικοί, όχι σαν πολλούς σήμερα. Ήτανε τόσο δεσμευτικοί που χρειαζόταν ένα διαζύγιο για να βγεις από τον αραβώνα, αν και δεν είχες παντρευτεί ακόμα. Χρειαζόταν ένα διαζύγιο από τον αραβώνα. Οπότε δύο άνθρωποι αραβωνιάζονται, οπότε έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι αραβωνιάζονται και ο άντρας περνάει εκείνη την περίοδο του αραβώνα, συνήθως προετοιμάζοντας για, όχι για τη γαμήλια τελετή, η γυναίκα το κάνει αυτό, δεν ξέρω. Αλλά ο άντρας προετοιμαζόταν, ίσως έχτιζε κάποιο σπίτι ή έχτιζε κάποια παραπάνω δωμάτια σε ένα ήδη υπάρχον σπίτι. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία το βράδυ που τον προδώσανε, όταν μιλάει στους μαθητές του και λέει φεύγω και λένε όχι, όχι, αλλά λέει πάω να προετοιμάσω ένα μέρος για σας. Και μετά θα είμαστε μαζί. Εντάξει, αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί εκεί πέρα ο Ιησούς. Οπότε ο άντρας προετοίμαζε ένα μέρος κατά τη διάρκεια του αραβώνα για να έχουν κάπου να ζήσουν μαζί όταν παντρευτούν. Και η κοπέλα ακόμα ζει με τον πατέρα της. Και ο πατέρας θέλει η κόρη του να είναι παρθένα για να παραστήσει την κόρη του αγνή για τον άντρα της την ημέρα του γάμου τους. Τον αραβωνιαζόσουν ήταν υπόσχεση ότι θα είσαι πιστός στο άλλο άτομο μέχρι οι δυο σας να παντρευτείτε. Οπότε ο Παύλος παρουσιάζει τον εαυτό του ως πατέρα της Κορινθιακής Εκκλησίας και λέει σας αραβώνια σας στο Χριστό. Και θέλω να σας παραδώσω στο Χριστό ως αγνή παρθένα. Και στο εδάφιο 3 λέει, αλλά. Συνήθως όταν βλέπουμε αυτή τη λέξη, ξέρετε πως τόσες φορές βλέπουμε κείμενα με στη γραφή όπου διαβάζουμε για κάτι απέσιο και μετά λέει, αλλά ο Θεός. Και λες, ναι. Εδώ είναι το αντίθετο. Τους λέει, θέλω αυτό το υπέροχο πράγμα για σας. Αλλά, λέει, φοβάμαι. Στο εδάφιο 3. Θέλω να σας παραδώσω το Χριστό αγνούς. Αλλά φοβάμαι. Γιατί φοβάσαι. Λέει, αλλά φοβάμαι. Μήπως, εδάφιο 3. Μήπως όπως το φίδι εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, διαφθαρεί έτσι ο νου σας μακριά από την απλότητα που υπάρχει στο Χριστό. Ανησυχώ για σας. Όταν η Εύα αμάρτησε, δεν της ήρθε το φίδι να της πει «Έλα, ξέχνα το Θεό τώρα, εμείς οι δυο. Δεν αφήσουμε το Θεό να μας πει εμάς να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να υπακούμε αυτόν. Έλα, πάμε ενάντια στο Θεό». Το φίδι δεν είπε έτσι. Δεν ήταν με αποφασιστικότητα «Πάω ενάντια στο Θεό» εκ μέρους της Εύας. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Την εξαπάτησε. Την ξεγέλασε. Τώρα, πριν την δικαιολογήσουμε όμως και πούμε τότε δεν έφταιγε αυτή. Η Εύα εξαπατήθηκε επειδή δεν ήταν αφοσιωμένη αρκετά στο Θεό. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να αντισταθεί στην εξαπάτηση του σατανά. Ο Θεός είχε πει, μη φάτε από αυτό τον καρπό, αλλιώς θα πεθάνετε. Οπότε έρχεται το φίδι και της λέει, έλα τώρα, είπε έτσι ο Θεός. Του κάνει ναι, είπε ότι θα πεθάνουμε αν το φάμε. Έλα τώρα, δεν νομίζω, ξέρεις κάτι, δεν θα πεθάνετε. Ναι, αλλά έτσι μας είπε ο Θεός, γιατί να μας πει κάτι τέτοιο αν δεν ισχύει. Ο Θεός ξέρει ότι άμα το φάτε, τότε θα γίνετε θεοί, σαν κι αυτόν. Γι' αυτό δεν θέλει να το φάτε. Σοβαρά! Κάποιος μπορεί να πει, ήταν μπερδεμένη. Δεν της είχε ξαναπεί ποτέ κανένας ψέματα. Πού να καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν είχε ξανά αντιμετωπίσει δύο αντιμαχόμενες απόψεις. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ναι, αλλά αν ήταν εντελώς αφοσιωμένη στο Θεό, σταθερή και αμετακίνητη, θα έλεγε κάτσε, μισό λεπτό. Έχουμε δύο αντίθετες δηλώσεις. Ο ένας λέει θα πεθάνετε, ο άλλος λέει δεν θα πεθάνετε. Ποιον να ακούσουμε λοιπόν, να ακούσω το δημιουργό μου και συντηρητή μου, σε αυτόν που μου έδωσε ζωή και αναπνοή και τα πάντα για να τα ευχαριστιέμαι.
ή να ακούσω αυτό το φίδι που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Και αυτή αποφάσισε να πάει με το φίδι. Δεν ήτανε σταθερή και αμετακίνητη στην πίστη της. Οπότε ήρθε το ψέμα και αυτή εξαπατήθηκε. Και ο Παύλος φοβάται, επειδή ξέρει ότι η Κορινθιακή Εκκλησία δεν είναι σταθερή και αμετακίνητη. Οπότε τι θα γίνει όταν έρθει το ψέμα? Λέει, φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα εξαπατηθείτε, όπως και η Εύα εξαπατήθηκε. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Επειδή είναι αυτός που έρχεται κηρύττει σε εσάς έναν άλλον Ιησού, που εμείς δεν κηρύξαμε, ή αναλαβαίνετε ένα άλλο πνεύμα που δεν λάβατε, ή ένα άλλο Ευαγγέλιο που δεν δεχτήκατε, μπορεί καλώς να το υποφέρετε. Ακούστε, ο Σατανάς είναι πολύ έξυπνος. Ο Σατανάς δεν θα σας έρθει και θα σας πει, ξεχάστε τον Ιησού, ελάτε, λατρέψτε εμένα. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό, επειδή ξέρει ότι θα πείτε, όχι. Δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα τι κάνει? Θα σας παρουσιάσει ένα είδωλο, ένα ψεύτικο Ιησού, ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο και θα σας το παρουσιάσει σαν να είναι το αληθινό. Και αν δεν είστε γεροί, και αν δεν είστε 100% σίγουροι ως προς το τι πιστεύετε, θα σας μπερδέψει. Αυτό κάνει ο Σατανάς. Σας δίνει λίγη αλήθεια. Δεν σας δίνει ψέματα έτσι τα ξερά. Σου δίνει κάποια αλήθεια μαζί με κάποια ψέματα για να σας μπερδέψει, για να σας εξαπατήσει. Παράδειγμα. Συναντάτε ένα μάρτυρα του Ιαχωβά. Τον ρωτάτε, πιστεύεις στο Θεό? Και βέβαια. Πιστεύεις στον Ιησού? Και βέβαια. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού? Και βέβαια το πιστεύω. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας? Και βέβαια. Πιστεύεις ότι πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς? Και βέβαια. Πιστεύεις ότι πρέπει να πιστεύουμε στον Χριστό για να σωθούμε? Εννοείται. Ορίστε. Ακούγεται καλό. Α, αλλά όταν λέμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, εννοούμε ότι ο Θεός, το πρώτο πράγμα που δημιούργησε, ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που ήταν πνευματικό όν, και μετά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αυτό το πνευματικό όν, έγινε άνθρωπος, που ήταν ο Ιησούς. Και μετά όταν ο Ιησούς πέθανε, σταμάτησε να είναι άνθρωπος και ξαναέγινε εκείνο το πνευματικό όν που ήταν στην αρχή, δηλαδή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και λες, τι? Αυτό δεν μου ακούγεται σαν τον Ιησού που ξέρω εγώ. Ναι, αλλά πιστεύουμε στον Ιησού. Ναι, ποιον Ιησού, ποιος είναι αυτός ο Ιησούς? Ρωτήστε ένα μορμόνο, πιστεύει στον Ιησού? Και βέβαια πιστεύω στον Ιησού. Είναι ένας από τους πολλούς θεούς που υπάρχουν. Ο πνευματικός αδελφός του Αιωσφόρου. Και λες, είναι άλλος Ιησούς αυτός. Τόσοι χριστιανοί ξεγελούνται και δεν μπορώ να το χωνέψω. Ξέρετε πώς? Οι άπιστοι πολλές φορές λένε, όλες αυτές τις θρησκείες, όλες πιστεύουν στο Θεό. Όλοι πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Δεν έχει σημασία, είσαι χριστιανός, μουσουλμάνος. Δεν έχει σημασία, όλοι πιστεύουν στο Θεό. Είναι το ίδιο πράγμα. Και οι χριστιανοί λένε, όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετικός Θεός. Άλλος Θεός, υπάρχει αληθινός Θεός και μετά υπάρχουν ένα σωρό ψεύτικοι Θεοί που δεν είναι ο ένας αληθινός Θεός. Αλλά οι χριστιανοί εξαπατούνται με τον ίδιο τρόπο. Ακούνε Ιησούς, μιλάνε για τον Ιησού και όλοι πιστεύουν στον Ιησού. Ναι, σε ποιον Ιησού? Τον Ιησού που παρουσιάζει η Βίβλος ή έναν Ιησού που έβγαλε κάποιος από τη δικιά του φαντασία? Είσαι χειρότερη περίπτωση από πλάνη δαιμόνων. Ή συναντάς ένα Ρωμαιοκαθολικό ή Ελληνοορθόδοξο. Αυτοί πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Πιστεύουν ότι είναι ένας Θεός στην ουσία και τρία πρόσωπα. Αμήν. Πιστεύουν στη Θεία Φύση και την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Ένα πρόσωπο με δύο φύσεις. Αμήν. Συμφωνούμε. Α, αλλά πρέπει να βαφτιστείς για να σωθείς. Πρέπει να κοινωνήσεις για να σωθείς. Και πρέπει να εξομολογηθείς σε έναν ιερέα για να σωθείς. Και πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Και μπορούμε να συνεχίσουμε μια τεράστια λίστα με όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Και μάλιστα εκείνες οι εκκλησίες έχουν επισήμως καταδικάσει τη δικαίωση διαμέσου της πίστης και μόνο ως αιρετική διδασκαλία. Άρα έχουμε το ίδιο Ευαγγέλιο. Στην επιστολή προς Γαλάτες, Παύλος αντιμετωπίζει ξανά κάποιους ψευδοδιδασκάλους. Ιουδαίζοντες πάλι, οι οποίοι έλεγαν φυσικά ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και πρέπει να πιστέψετε σε αυτόν, αλλά πρέπει να κάνετε και περιτομή για να σωθείτε. Και ο Παύλος είναι έξω φρενών. Έξω φρενών. Ξεκινάει την επιστολή του λέγοντας αν κάποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο. Ακούω ότι κάποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο. Και μετά σταματάει και λέει,
όχι ότι είναι αληθινό Ευαγγέλιο. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει ένα Ευαγγέλιο. Οπότε όταν λέω άλλο Ευαγγέλιο, δεν είναι αληθινό Ευαγγέλιο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που σας μπερδεύουν. Κάποιοι που σας πλανούν. Εάν κάποιος κηρύττει διαφορετικό Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Που σημαίνει καταραμένος από τον Θεό. Λέει ακόμη και αν κατέβει άγγελος από τον ουρανό και κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που σας κηρύξαμε εμείς, ας είναι καταραμένος. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έλεγαν οι ψευδοδιδάσκαλοι στην Κόρινθο. Είμαι σίγουρος ότι έλεγαν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και σίγουρα έλεγαν ότι σταυρώθηκε και δεν αστήθηκε. Αλλά από τη στιγμή που ο Ιησούς δεν είναι η μοναδική βάση της σωτηρίας μας, από τη στιγμή που θα πούμε ότι για να μας δεχτεί ο Θεός χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από το θάνατο του Ιησού επάνω στο σταυρό, κάτι που πρέπει να προσθέσουμε εμείς οι ίδιοι, δεν κηρύττουμε πια τον αληθινό Ιησού. Και δεν κηρύττουμε το αληθινό Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς είναι απλά ένας αδύναμος τύπος που δεν μπορεί να σώσει αυτούς που θέλει να σώσει και εξαρτάται από σένα να προσθέσεις τη δικιά σου αξία στην τελειότητα του Χριστού. Ο Παύλος ανησυχεί. Ο Παύλος φοβάται επειδή δεν είναι σταθερή και αμετακίνητη. Και λέει θα σας έρθει κάποιος και θα σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, άλλο Χριστό ή άλλο Πνεύμα και εσείς θα το υποφέρετε. Εσείς θα είστε ανοιχτοί σε αυτό. Θα το ανεχτείτε. Θα πείτε ναι, ας τον ακούσουμε. Γιατί όχι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει να τα ανέχεστε. Σε κάποια πράγματα δεν πρέπει να είστε ανοιχτοί. Είναι σαν σε ένα γάμο. Όταν λέτε ναι στο σύζυγό σας, λέτε όχι σε όλους τους άλλους. Είμαστε αποκλειστικοί. Να σας πω μια γρήγορη ιστορία. Μιας και μιλάμε για το γάμο και την αποκλειστικότητα. Δούλευα σε ένα μαγαζί με CDs. Πριν από πολύ καιρό. Και από ό,τι φαίνεται, στα κορίτσια αρέσουν αυτοί που παίζουν μουσική. Λοιπόν, αν είσαι πολιτής σε μαγαζί που πουλάει μουσικά CD, είναι απλώς ένα βήμα πιο κάτω. Εντάξει, οπότε είσαι ακόμα καλός, από ό,τι φαίνεται. Μάλλον νομίζουν ότι ξέρεις τα πάντα για τη μουσική αν δουλεύεις εκεί. Τέλος πάντων. Αλλά θυμάμαι που έφευγα από το μαγαζί μια μέρα, μαζί με ένα άλλο παλικάρι που δουλεύαμε μαζί, και μου λέει, καλά τώρα που δουλεύω εδώ έχω όποια κοπέλα θέλω. Μου την πέφτουνε συνέχεια. Και του λέω, σοβαρά. Εγώ δεν έχω προσέξει κάτι τέτοιο. Με μένα δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Και γυρνά και μου λέει, αυτό είναι επειδή εσύ δεν το επιτρέπεις. Και είπα, ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Προφανώς δεν είμαι αγενής. Αλλά δεν φλερτάρω, δεν παίζω, δεν είμαι ανοιχτός στα κορίτσια που έρχονται. Εγώ, με την ομιλία μου και με τον τρόπο που φέρομαι και όλα όσα κάνω, εγώ φροντίζω. Δεν θέλω να δώσω σε κάποια την ιδέα ότι είμαι ανοιχτός σε κάποια πράγματα που δεν είμαι. Επειδή είμαι παντρεμένος. Είμαι παντρεμένος και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν είμαστε ανοιχτοί. Δεν είμαστε ανεκτικοί. Και ο Παύλος λέει, ανησυχώ, επειδή εγώ σας αραβώνιασα στο Χριστό. Και εσείς πάτε και φλερτάρετε, πάτε και παίζετε με άλλους. Και ανησυχώ, μη σας εξαπατήσουν. Επειδή δεν είστε στερεοί. Δεν είστε πλήρως αφοσιωμένοι από ό,τι βλέπω. Και φοβάμαι. Εδάφιο 5. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι σε τίποτα κατώτερος από τους πρώτους τους Αποστόλους. Μια καλύτερη μετάφραση, το αρχαίο κείμενο, θα ήταν δεν είμαι κατώτερος από τους υπεραποστόλους. Είναι ηρωνικός για άλλη μια φορά. Δεν μιλάει για τους αληθινούς Αποστόλους εκεί. Μιλάει για τους ψευδοδασκάλους που έχουν έρθει. Και γι' αυτό λέει, εγώ δεν είμαι κατώτερος από αυτούς τους υπεραποστόλους που έχουν έρθει εκεί. Γι' αυτό ακούστε με, εδάφιο 6. Αν και είμαι ανεκπαίδευτος στον λόγο, επειδή έτσι έλεγαν συνέχεια για αυτόν, όχι όμως και στη γνώση, αλλά με κάθε τρόπο φανερωθήκαμε προς εσάς σε όλα. Οι ψευδοδιδάσκαλοι κατηγορούσαν τον Παύλο ότι δεν ήταν καλός ομιλητής, σαν αυτούς. Και λέει, ναι, δεν έχω εκπαιδευτεί στον λόγο, σαν τους υπεραποστόλους.
Αλλά ξέρετε τι έχω? Έχω γνώση. Γνωρίζω την αλήθεια. Γνωρίζω το αληθινό Ευαγγέλιο. Γνωρίζω τον αληθινό Χριστό. Διαμέσου του προφήτη Οσιέ, ο Κύριος είπε, ο λαός μου αφανίζεται λόγω έλλειψης γνώσης. Γι' αυτό διδάσκουμε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό διδάσκουμε σωστή διδασκαλία. Γι' αυτό διδάσκουμε θεολογία. Αν δεν γνωρίζεις την Αγία Γραφή, αν δεν γνωρίζεις θεολογία, θα έρθει ο Σατανάς και θα σε εξαπατήσει. Αν δεν είσαι στερεωμένος στην αλήθεια, αν δεν είσαι σταθερός και μετακίνητος, κάποιος, ο οποίος είναι πιο ενδιαφέρον από εμένα, κάποιος που είναι πιο ωραίος από μένα, κάποιος που είναι καλύτερος ομιλητής από μένα, θα έρθει με όμορφα λόγια και θα σας εξαπατήσει, αν δεν είστε στερεωμένοι στην αλήθεια. Επειδή θα ακούγεται καλύτερο. Κοιτάξτε. Κάποιοι μπορεί να σκέφτεστε, εντάξει, ο Νίκος είναι δάσκαλος της Αγίας Γραφής. Και αυτό μας λέει να μάθουμε την Αγία Γραφή. Αν ήταν δάσκαλος χημίας, θα μας έλεγε να μάθουμε χημεία. Αν ήταν δάσκαλος γεωγραφίας, θα μας έλεγε να μάθουμε γεωγραφία. Όλοι νομίζουν ότι αυτό που κάνουν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Και όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μάθει αυτό το πράγμα. Πας στον οδοντίατρο και σου λέει, έχουν περάσει 6 μήνες από τότε που ήρθες. Και λες, ναι, μα πρέπει να έχεις σε κάθε 6 μήνες. Και λες, ναι, εντάξει, το ξέρω, το ξέρω. Πας στο αυτοκίνητο στο συνεργείο. Και σου λέει, το όφερες να κάνεις όλα τα σέρβις που πρέπει να κάνεις. Όχι. Πώς γίνεται να μην τα έχεις κάνει? Και λες, είμαι χαζός, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά ο Ιησούς είπε, δεν το λέω εγώ, ο Ιησούς είπε, ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε το λόγο του Θεού, πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια, επειδή ο Ιησούς είπε, ο λόγος σου είναι αλήθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε το λόγο του Θεού. Είναι ζωτική σημασίας για την αιωνιότητά μας. Είναι ζωτική σημασίας για τις ψυχές μας. Μπορείς να έχεις ψωμί όλη σου τη ζωή, για 100 χρόνια και μετά να πας στην κόλαση. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Χρειαζόμαστε το λόγο του Θεού. Να τον έχουμε στην καρδιά μας και στο νου μας. Να το μελετάμε, να το συλλογιζόμαστε και θα μας συντηρήσει για την αιωνιότητα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να ξέρουμε την Αγία Γραφή, να ξέρουμε την αλήθεια, να ξέρουμε το Ευαγγέλιο, να ξέρουμε θεολογία. Για να μην εξαπατηθούμε σαν την Εύα και τους Κορίνθιους.